τις στάσεις από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας για την τήρηση των μέτρων προστασίας με στόχο τη μείωση της μετάδοσης των λοιμόξεων του αναπνευστικού στο σχολικό περιβάλλον, επαναλειτουργούν τα σχολεία μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας συστήνει από τη Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου, σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να τηρούν τα βασικά μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό και τη γρίπη, τα οποία περιλαμβάνουν το τακτικό πλύσιμο των χεριών, τον αερισμό των εσωτερικών χώρων διδασκαλίας και την αποφυγή ανεπαρκώς αεριζόμενων χώρων με συνωστισμό. Συστήνεται ακόμη η αποφυγή συγκεντρώσεων πολλών ατόμων και η τήρηση των φυσικών αποστάσεων, η αποφυγή του αγγίγματος προσώπου, μύτης, ματιών και στόματος και το πλύσιμο των χεριών καλά πριν και μετά από αυτό, ενώ αν κάποιος μαθητής ή μαθήτρια παρουσιάσει συμπτώματα λίμωξης του αναπνευστικού, δηλαδή πονόλαιμο, βήχα και καταρροή, ή έχει θετικό αποτέλεσμα εργαστηριακού ελέγχου για αναπνευστικό παθογόνο, όπως ο κορονοϊός, ο ιός της γρίπης ή συγκητιακός ιός, συστήνεται να παραμείνει στο σπίτι και να περιορίσει τις επαφές με άλλα άτομα. Η παραμονή στο σπίτι συστήνεται μέχρι την υποχώρηση ή βελτίωση των συμπτωμάτων και την ολοκλήρωση τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών σκευασμάτων. Στις συστάσεις του ΕΟΔΗ αναφέρθηκε μιλώντας στο Ήπειρο στη Βιέννα η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Μαρίνα Μπέση, σημειώνοντας πως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται και εγκύκλιος που θα καθορίζει το θέμα των απουσιών. Δυστυχώς, όπως ξέρετε κι εσείς, κυκλοφορούν πάρα πολλές ιώσεις και COVID αλλά και ο ιός της γρίπης που είναι έτσι λίγο ανησυχητικό. Οπότε ο ΕΟΔΗ έχει βγάλει κάποιες συστάσεις προς τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, τόσο ώστε να μην πάνε στο σχολείο εάν παρουσιάσουν κάποια συμπτώματα, είτε πονόλαιμο, είτε βήχα, είτε καταρροή, για να μην εξαπλωθεί ο ιός. Το βλέπετε ως πιθανό σενάριο ή τουλάχιστον είναι αναγκαίο κάποια στιγμή, ίσως αργότερα, ίσως μετά από κάποιες εβδομάδες, να υπάρξει γενίκευση των μέτρων και με τη μορφή της υποχρέωσης, όπως το είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια? Ναι, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, όχι. Απλά συστάσεις είναι για τα μέτρα που παίρναμε πάντα και στην περίοδο της πανδημίας, για πλήσιμο, τακτικό πλήσιμο των χεριών, για καθαριότητα, πιο σχολαστική καθαριότητα στο σχολείο, για αερισμό, να μην έχουμε συνωστισμό. Αυτά τις ενέργειες που κάναμε για να μην μεταδώσουμε τον ιό και να μπορέσει να σταματήσει αυτός ο κύκλος, αυτή η αλυσίδα. Με τις απουσίες υπάρχει κάποια ενημέρωση για το τι γίνεται? Ναι, έχει πει το Υπουργείο ότι συστήνει βέβαια από τον ΕΟΔΗ και το Υπουργείο Παιδείας συμφωνεί να παραμένουν οι μαθητές στο σπίτι μέχρι τουλάχιστον να έχουν συμπληρωθεί 24 ώρες από την υποχώρηση του πυρετού. Και αυτές τις μέρες δεν θα πάρουν απουσίες, θα βγει εγκύκλιος μάλλον την Δευτέρα. Είχε βγει παρόμοια εγκύκλιος και πέρυσι που δικαιολογούνταν οι 5 εργάσιμες μέρες απουσίες των μαθητών. Νομίζω πως εκεί προσανατολίζεται και πάλι το Υπουργείο Παιδείας, θα το δούμε τη Δευτέρα. Για την εκπαιδευτική κοινότητα πρόκειται για μέτρα τα οποία τηρούνται ούτως ή άλλως, όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ιωαννίνων, Κώστας Παργανάς. Από εκεί και πέρα, οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να ζητούν καλύτερες συνθήκες υγιεινής και καθαριότητας με την ενίσχυση των σχολικών καθαριστριών. Καταρχάς, να ευχηθώ σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα και σε όλο τον κόσμο καλή χρονιά με υγεία. Και το εύχομαι το 2024 να είναι μια ευχάριστη χρονιά με πολλές όμορφες και δημιουργικές στιγμές. Όντως, η επανέναρξη των σχολείων μετά τις διακοπές του Χριστουγέννου τη Δευτέρα έρχεται σε μια χρονική στιγμή όπου, από ό,τι ακούμε, υπάρχει μια έξαρση ιώσεων αλλά και κορονοϊού, και πάγιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι η λειτουργία των σχολείων, καθημερινότητα των σχολείων, να γίνεται υπό τις καλύτερες συνθήκες ασφάλειας αλλά και υγιεινής. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, θέλουμε και εμείς να είμαστε όλοι προσεκτικοί, να τηρήσουμε τους κανόνες που υπάρχουν και που γνωρίζουμε. Τα βήματα που εξαγγείλησαν χθες στον ΕΟΔΗ ουσιαστικά είναι τα προφανή, αυτά που γίνονται κάθε μέρα στα σχολεία, δηλαδή το πλύσιμο και ο αερισμός των τάξεων.
Και σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν καλούμε όλους εκπαιδευτικούς και γονείς να τηρήσουμε τους κανόνες ασφαλείας, να είμαστε προσεκτικοί όλοι, έτσι ώστε να μην μετράμε απουσίες και η χρονιά να ξεκινήσει ως δυνατόν καλύτερα και να μην χαθούν ώρες από τα παιδιά αλλά και από εμάς, από τα καθημερινότητά μας στα σχολεία. Πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα πράγματα αυτή την περίοδο? Κοιτάξτε, εμάς από την αρχή πάντα λέμε και από την αρχή της σχολικής χρονιάς λέγαμε ότι θα θέλαμε στα σχολεία να υπάρχει το επαρκές προσωπικό έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής. Αναφερόμαστε στο προσωπικό καθαριότητας που υπάρχουν στα σχολεία. Αυτό ισχύει για όλη τη χρονιά. Δεν είναι μόνο τώρα λόγω έξαρσης. Θέλουμε καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς να τηρούνται και να υπάρχουν συνθήκες που να εξασφαλίζουν, όπως σας είπα και νωρίτερα, τις καλύτερες δυνατές συνθήκες λειτουργίας των σχολείων που αφορά την υγιεινή αλλά και τις συνθήκες ασφάλειας που θέλουμε όλοι μας να υπάρχουν. Την ίδια ώρα η εκπαιδευτική κοινότητα έχει ένα ακόμη ανοιχτό μέτωπο, αυτή τη φορά την αξιολόγηση. Και η εκπαιδευτική της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και η εκπαιδευτική της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εμένουν στην αντίθεσή τους στο σύστημα αξιολόγησης που έχει επιλέξει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας και ζητούν διάλογο με στόχο να βρεθεί η βέλτιστη λύση, ενώ συνεχίζουν την αποχή τους από την αξιολόγηση. Παραμένει σταθερή η γραμμή μας. Αυτή τη στιγμή, όσον αφορά την ιστορική και εξωτερική αξιολόγηση, υπάρχει μια πολύ μεγάλη συμμετοχή σχολείων στα κείμενα της ΔΟΕ, όπως λέμε, στα ενιαία κείμενα. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια από όλους μας, έτσι ώστε αυτός ο τρόπος αξιολόγησης που θέλει να περάσει το Υπουργείο, σας έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι διαφωνούμε και θέλουμε να υπάρξει ένας πραγματικός διάλογος, ένας ουσιαστικός διάλογος, έτσι ώστε να καθοριστούν στοιχεία και παραμέτρους που πραγματικά θα ωφελήσουν το δημόσιο σχολείο.